Ένα 84χρονο που έπασχε και από άλλα υποκείμενα νοσήματα έχασε τη μάχη με τον COVID-19. Ο ηλικιωμένο βρισκόταν σε κατοίκον απομόνωση καθώ είχε διαγνωστεί θετικό στον ιό. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Όμω δεν τα κατάφερε. Την Κυριακή καταγράφηκε στο μεταξύ ο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων για την περιοχή μα μέχρι σήμερα. Τα Γιάννενα εξακολουθούν να βρίσκονται μία ανάσα από το επόμενο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Από τον ΕΟΔΙ ανακοινώθηκαν την Κυριακή συνολικά 36 κρούσματα, εκ των οποίων τα 17 συνδέονται με σειροέ. Σύμφωνα με το χάρτη υγειονομική ασφάλεια, το επίπεδο συναγερμού αυξάνεται στι περιφερειακέ ενότητε Άρτα και τη Πρωτεία και περνούν στο επίπεδο 2 επιτήρηση, χρώματο κίτρινου. Την ανησυχία, ειδικά για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τονίζει με σχετική ανακοίνωσή τη η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου. Η συνέλευση του τμήματο συνεδρίασε πρόσφατα παρουσία των Επιτροπών Υγεία και Σπουδών με θέμα το διδακτικό, εργαστηριακό αλλά και κλινικό τη έργο. Ομόφωνα διαπιστώθηκε ότι όπω έχουν δομηθεί οι Υπηρεσίε Υγεία Περιφέρεια για την αντιμετώπιση τη πανδημία, καθώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αποτελεί νοσοκομείο αναφορά COVID-19 και το μοναδικό που νοσηλεύει τέτοιου ασθενεί, το Τμήμα Ιατρική, σε συνεργασία με το προσωπικό του Πανεπιστημιακού, προσφέρει συνεχώ αυξανόμενο κλινικό έργο. Αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, είναι να δυσχεραίνεται το εκπαιδευτικό έργο και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγεία. Όπω τονίζεται λοιπόν στην απόφαση, οποιαδήποτε ανάπτυξη νέων δομών αντιμετώπιση πανδημία, μονάδα λοιμωδών, με αντίστοιχη συρρήκνωση άλλων δομών που εξυπηρετούν μη COVID ασθενεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, θα θέσει σε κίνδυνο την παροχή εκπαιδευτικού έργου και θα δυσχεράνει μέχρι αναστολή το εξειδικευμένο κλινικό έργο, το οποίο γνωστό δεν είναι δυνατό να υποκατασταθεί. Από τα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα τη Βεροδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ιατρική Σχολή, για να μην ανασταλεί το εκπαιδευτικό και εξειδικευμένο κλινικό έργο των Πανεπιστημιακών Κλινικών, θα πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή και να νοσηλεύονται ασθενεί με COVID-19 και στα υπόλοιπα νοσοκομεία τη περιοχή μα.